για ενημέρωση για την πορεία του θέματος των αγνοωμένων. Έχουμε πληροφορηθεί και έχουμε ζητήσει, αν θέλετε, και απαντήσεις για διάφορες πτυχές, όπως είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται και που όλους, από όλους αναγνωρίζεται ότι ως συνέπεια της πανδημίας και των μέτρων έχει επηρεάσει και τις εργασίες της διακρύβωσης και ταυτοποίησης των αγνοωμένων μας. Είναι διάφορα θέματα τα οποία από πλευράς των υπηρεσιών και του κράτους έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Από την πλευρά μας όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι το σχέδιο δράσης το οποίο έχει εξαγγελθεί πέρσι θα πρέπει και να επικαιροποιηθεί και με άλλους τρόπους να δούμε πόσο πραγματικά υλοποιείται για να υπάρχουν αποτελέσματα. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχουν οστά στο ανθρωπολογικό εργαστήριο, όπως υπόθηκε, γύρω στα 200 άτομα περίπου υπάρχουν οστά και που είναι εκεί για 5-6 χρόνια εντωμεταξύ και που δυστυχώς δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν κυβότια με οστά στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένα μεγάλο μέρος, όπως έχει αναφερθεί, πρόκειται για τα οστά τα οποία είχαν ψεκαστεί και δεν είναι εύκολη να γίνουν αναλύσεις και ταυτοποίηση. Και σε προηγούμενες συνεδρίες αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκαν εργαστήρια τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τις αναλύσεις στα οστά αυτά. Φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει. Εμείς θα περιμένουμε και θα επιμένουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εργαστήρια, αποθήκες στην ουσία, με κυβότια οστών των αγνοωμένων μας σε καμιά περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί ένας αριθμός να μην υπάρχει το αντίστοιχο γενετικό υλικό να ταυτοποιηθούν, όμως δεν πρόκειται για όλα αυτά τα οστά η κατάσταση τούτη. Δεν το αφορά τούτη την πτυχή. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Πρέπει να πούμε ότι και ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα δούμε το συντομότερο να επισκεφτούμε το ανθρωπολογικό εργαστήριο και τα δύο ανθρωπολογικά εργαστήρια, και της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων, για να δούμε την κατάσταση και να ενημερωθούμε από κοντά για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μπορεί, είναι στους ίδιους χώρους. Εξαρτάται που εντοπίζονται και αντιλαμβάνεστε. Όχι, το εργαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει σχέση με το ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ, το οποίο βρίσκεται στον περιφραγμένο χώρο του αεροδρομίου Λευκωσίας. Είναι στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ, στο αεροδρόμιο. Στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που βρίσκεται στην περιοχή της Έγκομης, δεν έχει ξεκαθαρίσει ο αριθμός των ατόμων που αφορούν τα οστά εκείνα. Άλλοι από τους 200, ναι. Στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Έγκομης, που είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπαμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των οστών αφορά τα ψεκασμένα οστά. Να μην πούμε τους γιατί βρέθηκαν να είναι ψεκασμένα, αλλά υπάρχουν και οστά που αφορούν άλλους, σε κάποιες περιπτώσεις και Ελλαδίτες, ή ακόμα και οστά που δεν, για διάφορους λόγους, τέλος πάντων, δεν προχωρά η ταφή τους, η κήδευσή τους. Και πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται για Ελλαδίτες, είτε πρόκειται για Κύπριους. Για την νομοθετική ρύθμιση που προωθείται τώρα, περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο, γιατί είναι γεγονός ότι προκαλεί κάποιες ανησυχίες το να ο ιατροδικαστής να μην θέλει να δώσει πιστοποιητικό θανάτου, γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ μικρά τα οστά ή τέλος πάντων τα στοιχεία για να μπορέσει με ασφάλεια να δώσει πιστοποιητικό θανάτου. Όμως από την άλλη, πώς είναι δυνατόν ένας έπαρχος να πρέπει να δώσει πιστοποιητικό θανάτου. Θα δούμε το νομοσχέδιο και με την οπτική ότι θέλουμε να βρεθεί λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, θα δούμε με ποιον τρόπο μπορεί πραγματικά να βρεθεί αυτή η λύση. Ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα του δικό μου. Θεωρώ ότι ως Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ασκήσουμε όλες τις πιέσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιχορηγήσει τις έρευνες
που για να εντοπιστούν οστά, να γίνουν εκταφές, εξκαφές και να εντοπιστούν οστά, που όπως όλα δείχνουν βρίσκονται θαμμένα κάτω από πάρκο που είχε διαμορφωθεί στο δίκομο. Το πάρκο αυτό είχε γίνει με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της και να στηρίξει οικονομικά τις προσπάθειες για τον εντοπισμό οστών που θαύτηκαν κάτω από, από το πάρκο. Ήθελα να αναφερθώ επίσης στο θέμα των φερέτρων, ένα θέμα που σε πολλές περιπτώσεις και σχεδόν σε όλες τις κηδείες θα ακούσεις τους συγγενείς και όσους παρευρίσκονται να εκφράζουν την πικρία τους, γιατί από έναν άνθρωπο δυο μέτρα, όπως λένε χαρακτηριστικά, τελικά επιστρέφει σε ένα μικρό κυβότιο. Δόθηκε η απάντηση ότι ενημερώνονται οι συγγενείς ότι θα μπορούσαν να ζητήσουν έναν κανονικό φέρετρο. Δυστυχώς το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Σε προηγούμενες συνεδρίες μας είπαν ότι είχαν στην αποθήκη έναν αριθμό και όταν εξαντληθεί αυτός ο αριθμός θα κάνουν κανονικά φέρετρα. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει το θέμα. Θα το παρακολουθήσουμε για να δώσουμε και εμείς τη δική μας άποψη. Είναι το θέμα του εισηγητή και ανακοινώνουμε, έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου ο ορισμός του εισηγητή για τους αγνοούμενους της Κύπρου, που είναι ο κύριος Αγγιλέρ. Ο ίδιος ήταν ο εισηγητής και την προηγούμενη περίοδο. Φυσικά μας χαροποιεί, γιατί σήμερα είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, της γνωστής ΛΥΠΕ. Οπότε έχουμε κάποιον που έχει και αναβαθμισμένο ρόλο σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τους τρόπους να τον αξιοποιήσει σωστά, έτσι που να αναδειχτεί το θέμα των αγνοωμένων της Κύπρου συνολικότερα. Ναι. Και το θέμα της φροντίδας, της παραχώρησης φροντίδας στους γονείς και συζύγους αγνοωμένων. Δυστυχώς, παρά τις υποσχέσεις κατά καιρούς, δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα και ακούμε καθημερινά να αποβιώνουν γονείς χωρίς να καταφέρουν να πάρουν την φροντίδα, γιατί δεν εμπίπτουν κάτω από τα κριτήρια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θέση δική μας είναι ότι θα πρέπει και οι γονείς, χωρίς καμιά συζήτηση, δυστυχώς δεν έχουν μείνει πολλοί γονείς στη ζωή και στη συνέχεια, αυτόν θα πρέπει να ρυθμιστεί και να αφορά και τις συζύγους, για να μην ξανασυζητούμε, να ερχόμαστε εδώ, να συζητούμε αυτήν την πτυχή, την παραχώρηση φροντίδας στους γονείς,